συγκεκριμένο δημοψήφισμα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι απλώς πατριωτικό καθήκον, είναι, θα έλεγα, πανευρωπαϊκό καθήκον. Έχουμε δηλαδή, αισθάνομαι, σαν πολίτες αυτής της χώρας που γέννησε την Ευρώπη, είναι ελληνική λέξη Ευρώπη εξάλλου, έχουμε υποχρέωση, ηθική και ιερή, να μην επιτρέψουμε στην Ευρώπη να πάψει να είναι η δημοκρατία, να πάψουν να υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι κεφαλαιώδες, φαίνεται να είναι κάτι που δεν αφορά τους ανθρώπους που πεινάν, τους αφορά όμως άμεσα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίσουν οι λαοί της Ευρώπης να παίρνουν τις αποφάσεις και όχι τα οικονομικά λόμπι και οι χρηματαγορές. Επίσης για την πατρίδα μας, εξειδικεύοντας τώρα τα πράγματα, έχει πολύ μεγάλη σημασία όλος αυτός ο συρφετός των διαπλεκόμενων μαφιόζων που καταλήστεψαν τη χώρα, που εγκαθίδρυσαν, εγκατέστησαν και συντήρησαν το πελατειακό κράτος με τους εχμάλωτους δημόσιους υπάλληλους ή άλλους διορισμένους, να πάει από εκεί που ήρθε, γιατί είναι η μόνη πιθανότητα να μπορέσουμε να ανακάμψουμε σαν οικονομία και τελικά να τραφούμε. Όσο έχουμε κλέφτες να μας κυβερνούν, μαφιόζους σαν αυτούς που ήταν μέχρι την πρώτη φορά αριστερά, θα συνεχίζουμε να μην έχουμε καμία πιθανότητα να βγούμε από την ύφεση, θα συνεχίζουμε να έχουμε καμία πιθανότητα να θρέψουμε τους πάφτωχους μας, αυτούς που δεν έχουν να συντηρηθούν δηλαδή εννοώ, αυτούς που κοιμούνται έξω, αυτούς που δεν έχουν στέγη, θα συνεχίσουμε να βυθιζόμαστε προς τη βαρβαρότητα. Αν θέλουμε λοιπόν να σταματήσει η βαρβαρότητα στην Ελλάδα τώρα και στην Ευρώπη μεθαύριο, οφείλουμε απέναντι στις επόμενες γενιές, όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας και των άλλων είναι δικά μας παιδιά, κάθε γενιά έχει παιδιά της τα επόμενα, οφείλουμε απέναντι σε αυτά τα παιδιά να ουρλιάξουμε όχι και αν χρειαστεί να είναι η τελευταία πράξη της ζωής μας. Αυτό το όχι θα το έκανα ακόμα και αν έπρεπε να είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω.